Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στην πρωινή επισκόπηση που σας παρουσιάζει όλη τη δραστηριότητα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να κάνουμε όμως αρχή από το Υπουργικό Συμβούλιο χθες με την παραδοχή ότι όλο το πολιτικό σύστημα έχει ευθύνη για την προβληματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΟΣΕ και με μια μεγάλη συγγνώμη στους συγγενείς των θυμάτων ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φταίμε όλοι, αλλά το κακό συνέβη με εμάς το τιμόνι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για την τραγωδία και δεσμεύτηκε να τεθεί άμεσα σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των τρένων, ώστε να αποφευχθεί μια νέα τραγωδία. Δεν πρέπει να κρυφτούμε. Αναλαμβάνω την ευθύνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου στα Τέμπη και τα μέτρα αποκατάστασης της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Θα επαναλάβω τη δημόσια συγγνώμη μου στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως προσωπικά. Αναλαμβάνω κατά συνέπεια την ευθύνη. Και δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μία σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων. Τον επιμερισμό των ευθυνών θα τον κάνει η δικαιοσύνη. Γρήγορα και στον ανώτατο δυνατό βαθμό. Όμως η τραγωδία έγινε με εμάς στο τιμόνι της χώρας. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στην έρευνα ώστε να εντοπιστούν τα σφάλματα και να κριθούν δίκαια όσοι εμπλέκονται. Να δρομολογηθούν επίσης άμεσες πρωτοβουλίες για την προβληματική κατάσταση στους σιδηροδρόμους μας και να στηριχθούν οι συγγενείς των θυμάτων. Δεν μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω. Μπορώ όμως να εγγυηθώ στους Έλληνες και στις Ελληνίδες δύο απλά πράγματα. Πρώτον, απόλυτη διαφάνεια στην έρευνα ώστε να εντοπιστούν τα σφάλματα και να κριθούν δίκαια όσοι εμπλέκονται. Και δεύτερον, δρομολόγηση άμεσων πρωτοβουλειών για την βελτίωση της προβληματικής κατάστασης στους σιδηροδρόμους μας, σε επίπεδο και μέσων τεχνολογίας, αλλά και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Προσωπικά, ακούγοντας τους διαλόγους, τους επίμαχους διαλόγους, το βράδυ του δυστυχήματος, αισθάνθηκα αυτό που πιστεύω ότι αισθανθήκατε και εσείς και αισθάνθηκαν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Οργή, αλλά και ντροπή. Με προτεραιότητα πάντα την στήριξη των συγγενών των θυμάτων. Την οικονομική στήριξη, αλλά και την ηθική και την ψυχολογική στήριξη. Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν άμεσα και με την διακριτικότητα που αυτό απαιτεί. Στο μεταξύ, τα τρένα μας, όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός, θα πρέπει να αρχίσουν και πάλι να κινούνται το συντομότερο δυνατόν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Θα έχουμε πλέον δύο σταθμάρχες σε κάθε βάρδια. Εάν χρειαστεί, βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να περιορίσουμε και το μεταφορικό έργο. Και είναι μια προσπάθεια στην οποία είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε στο πλευρό μας και όλους τους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, αυστηροποιούμε άμεσα το νομικό πλαίσιο για τις καταστροφές και τις κλοπές στο δίκτυο. Ήδη προγραμματισμένες προσλήψεις του τακτικού προσωπικού δρομολογούνται άμεσα και προσωπικά θα κινήσω γη και ουρανό ώστε το έργο της τηλεδιοίκησης να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Δεν χρειαζόμαστε μόνο τεχνική βοήθεια, αυτήν θα την έχουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από μεμονωμένα κράτη-μέλη τα οποία προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Θα χρειαστούμε και πρόσθετη χρηματοδότηση. Θα βρούμε και πρόσθετη χρηματοδότηση, κατευθύνοντας και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε. Πιο πολλά κεφάλαια από αυτά τα οποία έχουμε ήδη δεσμεύσει, δεν είναι λίγα, είναι περί τα 270 εκατομμύρια. Θα κατευθύνουμε ακόμα περισσότερα κεφάλαια στα μέσα σταθερής τροχιάς. Θα επιμείνω όμως ότι όσο σημαντικό είναι να δώσουμε χώρο στη θλίψη και στην οργή, άλλο τόσο δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή να γίνει σπίθα ενός νέου διχασμού. Γιατί είναι και αυτός μια όψη ενός νομίσματος που η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Είναι ένας πόλεμος με το σκοτεινό κράτος του αναχρονισμού. Ένα κράτος το οποίο κατά καιρούς μπορεί να παίρνει, ας είμαστε ειλικρινείς, διάφορα κομματικά χρώματα, αλλά που παραμένει βαθύ. Γιατί έχει δομηθεί επί δεκαετίες πάνω σε κατεστημένες νοοτροπίες. Το δραματικό αίτημα
ποτέ ξανά που ακούστηκε στη Λάρισα θα μετατραπεί σε μια δυναμική απόφαση τώρα ή ποτέ. Τώρα ή ποτέ για την αναγέννηση ολόκληρης της χώρας. Και η δική μας απάντηση είναι τώρα. Πριν περάσουμε να παρακολουθήσουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων επί της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, να περάσουμε στην Ολομέλεια και στο δεκτό που έγινε κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη μετατροπή. Είναι η Επιτροπή και όχι η Ολομέλεια. Για τη μετατροπή του Ογκολογικού Κέντρου Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των μεταμοσχεύσεων. Η μετατροπή του Ογκολογικού Κέντρου Παιδών Μαριάννα Βαρδί Βαρδινογιάννη Ελπίδα σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής. Ένα βασικό ερώτημα το οποίο απαντήθηκε ρητά είναι ότι η αλλαγή του νομικού προσώπου στο Παιδοογκολογικό Κέντρο δεν αποτελεί την κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίησή του, αλλά την δημιουργία σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας. Πλαίσιο λειτουργίας που θα συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Σχετικά τώρα με την αναβάθμιση των διαδικασιών μεταμοσχεύσεων, θεωρώ πολύ σημαντική την τοποθέτηση του Δ. Ανδρέα Τζάκη σχετικά με την αναγκαιότητα της μπροστοβαρούς οικονομικής ενίσχυσης των μεταμοσχεύσεων, η οποία όμως με την πάροδο λίγων ετών θα αποσβεστεί και τελικώς η ανάπτυξη και εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων θα αναπτυχθεί με οικονομία κλίμακος 1:6, συγκρινόμενη με τις απαιτήσεις που έχει η περίθαλψη ασθενούς, ο οποίος χρήζει μεταμόσχευσης. Εάν δεν φέρει ο Υπουργός, αν δεν βγάλει ο Υπουργός, αν δεν δεσμευτεί ότι θα βγάλει, σε 15 μέρες την υπουργική απόφαση που θα προβλέπει να πλησιάσουμε σε αυτό το ποσό των 1,5-2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο που είπε ο πρόεδρος του ΕΟΜ και όλοι οι υπόλοιποι ότι χρειάζεται για να κάνουμε αυτή την σοβαρή επανεκκίνηση και για να έχει ο ΕΟΜ την δυνατότητα να ανταμείψει αξιοπρεπώς τους συντονιστές σε όλη τη χώρα και να στήσει το μηχανισμό για να εποπτεύει αυτό το ευαίσθητο κομμάτι, νομίζω ότι πραγματικά όλη η συζήτηση αυτή είναι στον αέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι παραμένει η κρατική χρηματοδότηση και δεν επιλέγει το μοντέλο του ΟΑΝΑΣΥΟΥ όπου δίνεται μέρος χρηματοδότησης συγκεκριμένης από το κράτος και τα άλλα καλύπτονται από το Ίδρυμα. Αναρωτιέται κανείς, αφού η χρηματοδότηση προέρχεται εξ ολοκλήρου από το κράτος, γιατί παραχωρείται στο Ίδρυμα μεγάλο μέρος της διοίκησης και μάλιστα η επιλογή του Προέδρου τη στιγμή μάλιστα που το ΔΣ δεν προσδιορίζεται σαφώς όσο όφιλε. Πρόκειται για κριτήρια ανάπτυξης αυτού του σάπιου συστήματος που οι λαϊκές ανάγκες όπως η ανθρώπινη ζωή, αλλά και η ανθρώπινη ζωή μάλλον μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους. Υπέρ όμως ποιών, των επιχειρηματικών ομίλων. Και με αυτά τα υλικά έχει συγκροτηθεί και το μέρος του νομοσχεδίου που αφορά το Ογκολογικό Κέντρο, το οποίο η λειτουργία θα έχει στον τομέα του της ίδιας αντιλαϊκής κατεύθυνσης αποτελέσματα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η επιτυχία του νομοθετικού πλαισίου για την ενίσχυση των μεταμοσχεύσεων εξαρτάται πρωτίστως από τη συστηματική διαφώτιση και την ευαισθητοποίηση των κοινωνιών. Ο ΕΟΜ ανέδειξε ότι η πολιτεία ουδέποτε προέβη σε εκστρατείες ενημέρωσης ως όφιλε για τη διαδικασία μεταμοσχεύσεων, αλλά και για την ιδιότητα του δωρητή. Συνεπώς, ο γενικός πληθυσμός στη χώρα είναι ανενημέρωτος και μπορεί να γίνει αναγκαστικά δωρητής οργάνων μετά θάνατο και αναγνία του. Η απόσχεση των ογκολογικών τμήματων από τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία είναι εντελώς λάθος κατεύθυνση, καθώς δεν μπορούν να αποτελέσουν αυτοτελή νοσοκομιακή μονάδα. Η περίθαλψη και η θεραπεία των παιδιών με καρκίνο απαιτεί συνεχή και καθημερινή συνεργασία των ογκολόγων. Με τις υπόλοιπες ειδικότητες και τα τμήματα της παιδιατρικής, χειρούργους, χειρουργούς, ιατρικολόγους, μικροβιολόγους και άλλες ειδικότητες. Έρχεστε δηλαδή εντελώς βιαστικά με επίγουσες διαδικασίες και περνάτε ένα νομοσχέδιο που αφορά στην υγεία των παιδιών. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις των κομμάτων στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη προκάλεσαν τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου σε δήλωσή της αναφέρει: «Η συγγνώμη και η ανάληψη ευθύνης δεν συνάδει με το όλοι φταίνε, ούτε με ψεύτικες παρετήσεις υπουργών που σε λίγες ημέρες θα είναι ξανά υποψήφοι.
Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να κατανοήσει ότι δεν έγινε προχθές πρωθυπουργός, αλλά κυβερνά τα τελευταία 4 χρόνια. Οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι τα τελευταία 4 χρόνια απαξιώθηκαν και ξυλώθηκαν πολλές δικλείδες ασφαλείας, με βάση τις οποίες λειτουργούσαν ομαλά οι σιδηρόδρομοι τόσα χρόνια που θα είχαν αποτρέψει το δυστύχημα. Και κυρίως οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι ανήλθε στην εξουσία με την υπόσχεση του επιτελικού κράτους και της αριστείας και αντί αυτού κυβερνά με ρουσφέτια και αναξιοκρατία παντού. Πόσο πιστικό είναι να επιχειρεί να μας πείσει ότι όσα δεν έκανε 4 χρόνια τώρα θα τα κάνει λίγες ημέρες πριν τις εκλογές? Σε απάντησή του, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, στην ανακοίνωση της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου, είπε ότι ο Πρωθυπουργός ανέλαβε την ευθύνη που αναλογεί στην κυβέρνηση για την τραγωδία των ΤΕΠΟΝ. Ζήτησε συγγνώμη τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους του πολιτικού συστήματος, κυβερνήσεων και διοικήσεων που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν ένα έργο που έπρεπε να είχε τελειώσει από το 2016. Γιατί αν το έργο είχε ολοκληρωθεί, το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποτραπεί. Ταυτόχρονα εγγύηθηκε διαφάνεια στην έρευνα, την ανάδειξη των ευθυνών και τον καταλογισμό των συνεπειών, ενώ αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να μην ζήσουμε ξανά τέτοια τραγωδία. Η μόνιμη απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλο αυτό είναι ότι τα τρένα στην Ελλάδα λειτουργούσαν τέλεια επί των ημερών του και τα διέλυσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι πολίτες ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Δημοκρατία, καθώς η ανακοίνωσή του αναφέρει: πριν ακόμη η κυβέρνηση δώσει απαντήσεις στα αμήλικτα ερωτήματα της τραγωδίας, για μια ακόμη φορά σπέβδει με ανακοίνωση της Νέα Δημοκρατίας να αποδώσει την ευθύνη στους πολιτικούς της αντίπαλους. Αλλά αυτή τη φορά ξεπερνά ακόμη και τα όρια της γραφικότητας. Κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων και τονίζουμε όχι μηχανικών ή ελεγκτών από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, που όμως αποφάσισαν και υπέγραψαν οι υπουργοί της. Αποσπάσεις καθόλου νόμιμες που ισχύουν για όλα τα κόμματα και για όλους τους βουλευτές. Πόσο πιο χαμηλά θα φτάσουν μέσα στον πανικό τους? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε ανακοίνωσή του αναφέρει: αφού απέτυχαν ικτρά να εμποδίσουν τις μεγάλες κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας, τώρα προσπαθούν ξεδιάντροπα να τις φέρουν στα μέτρα τους, αλλοιώνοντας το ίδιο το περιεχόμενό τους. Είναι μάλιστα τέτοια η υποκρισία του κ. Μητσοτάκη που έφτασε στο σημείο να προσπαθεί να φορτώσει το σημερινό σάπιο και εγκληματικό κράτος γενικά σε κάποιες παθογένειες και συντεχνίες και πάνω απ' όλα στους ίδιους τους εργαζόμενους. Ενώ πρόκειται για το κράτος του κεφαλαίου και του κέρδους που υπηρετεί η κυβέρνησή του, όπως και όλες οι προηγούμενες. Και φυσικά προσπαθεί στο όνομα δήθεν της αλλαγής αυτού του κράτους να θωώσει και να συνεχίσει την ίδια στην ουσία πολιτική που οδήγησε στο έγκλημα στα Τέμπη. Ματαιοπονούν να νομίζουν ότι θα μπορούν πλέον να συγκαλύπτουν τις πραγματικές αιτίες και τους ενόχους. Η λαϊκή και νεανική οργή αργά ή γρήγορα θα ανατρέψει και το σημερινό σάπιο κράτος και όσους το υπηρετούν. Την ίδια ώρα η ελληνική λύση σημειώνει: όταν ακούμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί ακόμα και παράνομο υλικό που διέρευσε χθες και δεν ακούμε για βραχιολάκια και φυλακή και δημεύσεις περιουσιών όλων όσοι ενεπλάκησαν στην ιστορία του τρένου, εμείς θλιβόμαστε. Ζητάμε από την κυβέρνηση πραγματικά, αν θέλει να βρει τους υπαίτιους, και βραχιολάκια στην εταιρεία και φυλακή στους υπαίτιους και δήμευση των περιουσιών, αλλιώς νεκροί δεν θα δικαιωθούν. Όταν κόμματα και κουκουλοφόροι κουκουλώνουν την οργή του λαού, τότε έχουμε 80.000 διαδηλωτές και 800.000. Κάποια στιγμή τα κόμματα και οι κουκουλοφόροι πρέπει να φύγουν εκτός των διαδηλώσεων, για να μπορούν όλοι οι Έλληνες, είτε δεξιοί είτε αριστεροί, να διαμαρτυρηθούν για το χαμό των ανθρώπων που έφυγαν μέσα από το δυστύχημα. Δυστυχώς, τα κόμματα καπελώνουν και οι κουκουλοφόροι κουκουλώνουν τις εκδηλώσεις. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΜΕΡΑ25, Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν, σε δήλωσή του αναφέρει: το ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται σε κάμερα, περιτριγυρισμένος από το Συμβούλιο της Άριστης Ανικανότητας, για οποιοδήποτε άλλο λόγο από το να προκηρύξει εκλογές, αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα ότι έχει καταλήξει να πιστεύει την πλασματική πραγματικότητα που έχει βαλθεί να διαμορφώνει τα τελευταία 4 χρόνια. Οι εικόνες φωτογενούς, επικοινωνιακά επιμελημένου πένθους από τους πιο ενθουσιώδεις εφαρμοστές της λιτότητας που έχουν καταστρέψει ολοσχερώς τις υποδομές της χώρας, από τους σιδηρόδρομους μέχρι τη δημόσια υγεία, δεν είναι τίποτε λιγότερο από προσβλητικές. Κάθε λεπτό που περνάει και αυτή η απόλυτα απονομιμοποιημένη κυβέρνηση παραμένει στη θέση της. Είναι μια βαθιά προσβολή προς το λαό της χώρας μας και την ίδια τη δημοκρατία. Αυτά λοιπόν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την τοποθέτηση, για την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Σοφρονιστικού για θέματα που αφορούν στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής στα αγροτικά σοφρονιστικά καταστήματα
για την ανάπτυξη της αγροτικής επαγγελματικής επιμόρφωσης των κρατουμένων, ενημέρωσαν τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής εργαζόμενοι στα σοφρονιστικά καταστήματα. Στη διαχείριση και ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής στα αγροτικά σοφρονιστικά καταστήματα αναφέρθηκαν οι κύριοι Ηλίας Μπενέκος, γεωπόνος, υπάλληλος του Τμήματος Οργάνωσης Εργασίας και Εκπαίδευσης κρατουμένων της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και Γιώργος Ζήμης, γεωπόνος, υπάλληλος αγροτικού σοφρονιστικού καταστήματος Τήρινθας, ενημερώνοντας τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής. Σχεδιάζουμε και συζητάμε για να κάνουμε μια πιλωτική κίνηση εκπόνησης προγραμμάτων εκπαίδευσης κρατουμένων. Αυτή τη στιγμή διερευνούμε σε ποια περιοχή θα ήταν ενδεχομένως το καλύτερο για αυτή την πιλωτική κίνηση. Έχει προταθεί και το κατάστημα της Τήρινθας, όπου μπορεί να μας πει σχετικά και ο συνάδελφος. Επίσης, διερευνούμε και άλλες ιδέες όσον αφορά την παραγωγή γεωργικών προϊόντων μέσω συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως να προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε συμβολιακή γεωργία. Αυτό απαιτεί βέβαια κάποια διερεύνηση και της αγοράς και μάλλον θα χρειαστούμε τη βοήθεια εξωτερικών παραγόντων σε αυτό. Από εκεί πέρα, αν και εφόσον μπορέσουμε όμως να μπούμε σε αυτή τη λογική και να υπάρξουν συμβόλαια, στα καταστήματα κράτησης υπάρχει η πλήρης ικανότητα και δυνατότητα να παραχθεί σχεδόν το οτιδήποτε. Και βεβαίως αυτό να έχει το οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα. Η εργασία και δει σε εμάς που είναι εξωτερικές οι εργασίες, μόνο ευεργετικές. Είναι η λέξη που μου έρχεται και μου ερχόταν πάντα, γιατί αφενός αλλάζει η ιδιοσυγκρασία τους, βγαίνουν εκτός, δεν έχουν αυτή τον εγκλισμό. Στα αγροτικά καταστήματα υπάρχει ο θεσμός της ημιελεύθερης διαβίωσης που είναι πολύ σημαντικός, είναι ουσιαστικά το ενδιάμεσο βήμα μεταξύ καταστημάτων και κοινωνίας και τους βοηθάει πάρα πολύ, και βλέπουμε ότι αρχίζουν πλέον και σκέφτονται και βλέπουν το μέλλον πιο αισιόδοξα, προσπαθούν να κάνουν σκέψεις για το τι θα κάνουν μετά. Γενικότερα η ψυχολογία τους βελτιώνεται πάρα πολύ. Δεν αποσκοπούμε τόσο στο κέρδος, γενικότερα σαν τομέας. Δεν κοιτάμε το κέρδος, κοιτάμε την εκπαίδευση των κρατουμένων, να τους δίνουμε διάφορα ερεθίσματα και αυτό που παράγουμε να είναι πολύ ποιοτικό και πρωτίστως να το δοκιμάζουν, να το γεύονται οι ίδιοι για να βλέπουν και τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, το οποίο λειτουργεί και αυτό με τη σειρά του πολύ ευεργετικά στο να εργαστούν και να προσφέρουν. Με το ζήτημα των πρωτοβουλειών για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας, του ελληνισμού του Πόντου, της Μικρασίας και της Θράκης να κυριαρχεί, η Επιτροπή του Ελληνισμού της Διασποράς συνεδρίασε με τη συμμετοχή προσφυγικών σωματείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης από την εθνική τραγωδία των Ντεμπών, η Επιτροπή συνέχισε τη σειρά των ειδικών συνεδριάσεων με τους προσφυγικούς πολιτιστικούς συλλόγους στο πλαίσιο της επετείου ενός αιώνα από τη Μικρασιατική καταστροφή. Να εκφράσω την συμπαράσταση και τα συλληπιτήριά μας προς τις οικογένειες των θυμάτων. Και ως πολιτικός κόσμος βέβαια, στο σύνολό του, να ζητήσουμε συγγνώμη για τις διαχρονικές παραλήψεις και να ευχηθούμε να μην ζήσουμε ποτέ τέτοιου είδους δυστυχήματα. Πραγματικά δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν αυτό το τραγικό γεγονός. Ένα γεγονός που οφείλεται σε τραγικές αμέλειες και στην αδιαφορία της πολιτείας να αντιμετωπίσει το μοναδικό ζητούμενο, που είναι η παροχή του αγαθού της ασφάλειας προς τους πολίτες της. Θα πρέπει πραγματικά η πολιτεία να συνδράμει και όχι σε αυτές τις οικογένειες, όχι προσχηματικά. Κατά τη συνεδρίαση, οι εκπρόσωποι των προσφυγικών σωματείων ανέδειξαν την πολιτιστική και κοινωνική τους δράση και ταυτόχρονα την προσπάθειά τους για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης. Έχουμε την τελευταία δεκαετία καινούριους μετανάστες. Για ποιο λόγο το γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε εδώ. Οι οποίοι, παρόλο που ζουν στην Ελλάδα, δεν γνωρίζουν πολλά για την ιστορία και τον πολιτισμό της Θράκης. Αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους του Συλλόγου. Να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας. Χαράξαμε ένα δρόμο να καταλήξουμε με επιστολή στα χέρια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να υπογράψει και να εγκρίνει την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων.
έχουμε ήδη δρομολογήσει την οργάνωση μιας επιτροπής που θα είναι εκτελεστική επιτροπή, η οποία θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο, να φτάσει αυτή η επιστολή στα χέρια του Προέδρου Biden. Προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε τη γενοκτονία σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην Αυστραλία. Έχει ήδη αναγνωριστεί από τις 6 πολιτείες σε 2 πολιτείες της Αυστραλίας και αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη κίνηση μέσω της Ενωμένης Πρωτοβουλίας της Δικαιοσύνης, όπου συμμετέχουν οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι και οι Έλληνες. Είναι ιδιαίτερης σημασίας η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, καθώς η Λήθη ανοίγει κερκόπορτες για να ξανασυμβούν γεγονότα τα οποία κλείδωσαν την ανθρώπινη ιστορία. Η εγρήγορσή μας, συνεπώς, πρέπει να είναι μόνιμη. Ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας στην απέτηση να επιτευχθεί επιτέλους η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας του ελληνισμού. Δεν θα είναι μόνο ελάχιστη αναγνώριση για το αθώο αίμα που χύθηκε, αλλά και για να υπενθυμίσει στις μελλοντικές γενιές ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί τέτοιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Είμαστε συντεταγμένοι ακριβώς σε αυτό που περιγράψατε ως γενοκτονία πλέον των Ελλήνων της Ανατολής και όχι μεμονωμένα των Ποντίων ή των Μικρασιατών κλπ. Και αναζητούμε, γίνεται μια προσπάθεια να αναζητήσουμε μια ημερομηνία για να διεκδικήσουμε αυτό το αίτημα μέσω της διπλωματικής οδού, θέτοντάς το σε κυβερνήσεις ή διεθνή φόρα. Πριν παρακολουθήσουμε τη διαδικασία των επικαίρων ερωτήσεων, να περάσουμε σε μία ακόμα είδηση. Υπογράφηκε από τον πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού, ανάδειξης του μεγάλου της Βουλής και του περιβάλλοντος χώρου. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει στο 1.900.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του γίνεται από το Πράσινο Ταμείο. Ανήκει στις ενεργειακές και κτηριακές παρεμβάσεις που ετήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για 5 έργα για παρεμβάσεις στη Βουλή που εντάχθηκαν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2021. Το πρώτο υποέργο για την ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού ανάδειξης του Μεγάρου περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων φωτιστικών στοιχείων τόσο για την προβολή του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και του χώρου του αγνώστου στρατιώτη. Η μελέτη φωτισμού έχει εγκριθεί από την Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, έπειτα από την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Να περάσουμε τώρα στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου και στις επίκαιρες ερωτήσεις που αφορούσαν θέματα του Υπουργείου Παιδείας. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής Αχαΐας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Προοδευτικής Συμμαχία Αθανασία Αναγνωστοπούλου, υποστηρίζοντας ότι ο διαγωνισμός για τον μετασχηματισμό των βιβλιοθηκών υποβαθμίζει τη λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Για ποιο λόγο αγνοήθηκε εντελώς το έργο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας? Υπήρξε ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση, για να εγκριθεί ένα έργο έκδηλα διαφορετικό από αυτό που εγκρίθηκε στην αρχή? Γιατί προσαρμόζεται το έργο στον υποψήφιο ανάδοχο? Δεύτερον, τι να πούμε για την αφαίρεση του μέρους που αφορά τα άτομα με αναπηρία, τυφλούς κλπ. Δεν είναι στις αρμοδιότητες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος για ανάπτυξη ακουστικών και ηλεκτρονικών βιβλίων, αλλά όπως προκύπτει από τον νόμο τον οποίο σας ανέφερα, συντονίζει και συμβουλεύει σε ό,τι αφορά τη μέρημνα για τους συμπολίτες μας με τύφλωση και άλλες αναπηρίες για την παραγωγή ακουστικών και ηλεκτρονικών βιβλίων. Πράγματι αυτό συνάδει απολύτως με την κυβερνητική πολιτική που στηρίζει αυτά τα άτομα και στο σχετικό τέχος της προκήρυξης προβλέπονται υπηρεσίες για την παροχή διευκολύνσεων σε αμαία και οι προδιαγραφές είναι σαφείς. Με επίκαιρη ερώτησή του, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Ιωάννης Δελής, ζήτησε να ενημερωθεί για την καθυστέρηση, όπως είπε, πληρωμής στους νέους που κάνουν μαθητεία σε ΕΠΑΛ και δημόσια ΙΕΚ. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι το πρόγραμμα της μαθητείας που εξελίσσεται φέτος ξεκίνησε με σημαντική καθυστέρηση στα μέσα του Νοέμβρη του 2022 και από τότε, από τον Νοέμβρη του 2022 και παρά το ότι έχουν περάσει
τρεις, τέσσερις μήνες, όλοι αυτοί οι σπουδαστές, οι μαθητές, ή έχουν πληρωθεί μόνο ένα μήνα από τα δεδουλευμένα της εργασίας τους, παύλα μαθητείας τους, ή δεν έχουν πάρει τίποτα, ενώ δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Ο λόγος είναι ότι κυρίως δεν καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές από τους εργοδότες. Θα σας προλάβω λέγοντας ότι έχουν και αυτοί τις ίδιες κυρώσεις, όπως έχουν όλοι οι εργοδότες όταν τα κάνουν έγκαιρα. Έχουν ήδη καταβληθεί στους μαθητευόμενους, μιλάμε για τη μαθητεία στα ΕΠΑΛ, οι αμοιβές μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2022. Και τώρα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την καταβολή των αμοιβών για το μήνα Ιανουάριο του 2023. Υπάρχει μια δίμηνη καθυστέρηση πάντοτε, κύριε συνάδελφε, σε αυτά, γιατί το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων ανοίγει στην αρχή κάθε έτους, περίπου το Μάρτιο, και από αυτό συγχρηματοδοτείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Για ποινικοποίηση του συνταγματικού δικαιώματος στις απεργίες των εκπαιδευτικών, έκανε λόγο με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών του ΜΕΡΑ25 Κρήτονας Ηλίας Αρσένης. Στο τέταρτο ΓΕΛ Γαλατσίου, τρεις εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στην απεργία. Σε μια απεργία που δεν είχε καν κριθεί παράνομη από κανένα δικαστήριο. Επέλεξε όμως να την κρίνει παράνομη ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθηνών. Κομματικά, διορισμένος από την κυβέρνησή σας. Σας καλούμε να διώξετε τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας και να σταματήσετε την ΕΔΕ στην οποία έχει στείλει τους εργαζόμενους που ασκούν το συνταγματικό τους δικαίωμα στην απεργία. Θα απαντήσω και στην ερώτηση αν υπάρχει δικαίωμα στην απεργία προστατευόμενο. Βεβαίως. Προστατεύεται και από το Σύνταγμα και από τους νόμους. Υπάρχει όμως και η δικαιοσύνη, η οποία κρίνει. Γιατί το δικαίωμα της απεργίας δεν ασκείται από οποιονδήποτε, όποτε θέλει, χωρίς να τηρούνται οι συνταγματικές ή νόμιμες προϋποθέσεις. Τα δικαστήρια λοιπόν, και όχι ο εκπαιδευτής που είναι ο διευθυντής που είναι ο κομματικός έλεγχος της Νέας Δημοκρατίας, όπως λέτε, εγώ σας βεβαιώ ότι γνωρίζω και το όνομά του. Αποφάσισε λοιπόν τα δικαστήρια ότι η απεργία είναι παράνομη. Οι εκπαιδευτικοί στις οποίες αναφέρεστε και τις οποίες με ρωτάτε, απήχαν από τα καθήκοντα που σχετίζονται με τον ορισμό και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους είχαν ανατεθεί. Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έκανε αυτό που ο νόμος το επιτρέπει, να μην πω το επιβάλλει. Τις παρέπεψε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Γιατί η παραπομπή κατά την κρίση του κρίθηκε αναγκαία, γιατί το αναφερθέν αυτό πειθαρχικό παράτομα, δηλαδή ότι δεν άσκησε τα καθήκοντά του, επισύρει ποινή ανώτερη από τη δικαιοδοσία του, άρα τους παρέπεψε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αυτή ήταν, κυρίες και κύριοι, η θεματολογία της σημερινής πρωινής επισκόπησης. Μείνετε συντονισμένοι στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, καθώς σε λίγα λεπτά ξεκινάει η διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου με τη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής. Να έχετε μια καλή μέρα.